Κοντά μας έχουμε το Σκουβαρά Ανδρέα, προπονητή της ομάδας του Κρυονερίου, και θα του ζητήσουμε να μας πει δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα των Παλαβρετικών, η οποία είναι από τις δυνατότερες ομάδες του ομίλου. Ξέραμε τις δυσκολίες από την αρχή. Τα παιδιά όμως ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στις δυσκολίες του αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο, η μορφή του αγώνα ήταν ότι εμείς μπήκαμε πολύ δυνατά, είμαστε κατηγιστικοί. Βάλαμε δύο γκολ και θα μπορούσαμε να βάζαμε και άλλα γκολ. Μετά από ένα σημείο και μετά, ο Παλαβρετικός άρχισε και ρισκάριζε γιατί δεν είχε να χάσει τίποτα, αφού έχανε 2-0. Πήρε χώρο, πήρε μέτρα στο γήπεδο γιατί έβγαζε παίκτης παραπάνω πίσω. Σε αυτό το σημείο εμείς είχαμε κλείσει πολύ καλά τους χώρους, αλλά δεν μας βγήκαν οι αντιπιθέσεις που κάναμε. Ενώ βγαίναμε πολύ καλά στις αντιπιθέσεις και χάσαμε πάρα πολλά γκολ. Θα μπορούσαμε να βάλει το τρίτο γκολ πολύ πιο γρήγορα και να έχει τελειώσει το παιχνίδι πολύ πιο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό δεν λέει τίποτα. Τα παιδιά κάνουν συγκλονιστική προσπάθεια και στα 90 λεπτά όλοι όσοι μπήκανε και παίξανε. Και αν συνεχίσουμε έτσι, νομίζω ότι αυτή η ομάδα θα έχει πολύ καλή τύχη. Ωραία, coach, να σας ρωτήσω ακόμα και για τους στόχους για την φετινή χρονιά που ξεκίνησε σήμερα. Οι στόχοι της ομάδας είναι, όταν μίλησα με τον πρόεδρο και του είπα ποιοι είναι οι στόχοι, μου είπε ότι πέρσι η ομάδα τερμάτισε πέμπτη, φέτος θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να πάμε μία-δύο θέσεις παραπάνω. Τρίτη, τέταρτη, όσο μπορούμε να ανεβάσουμε την ομάδα ακόμα περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Ευχαριστούμε πολύ και καλή χρονιά. Ευχαριστώ, να είστε καλά.